Ένα πρώτο σχόλιο για τον κύριο Χατζηδάκη. Κύριε Χατζηδάκη, όλες οι υποδομές που έχετε βάλει στην τότε το γενεθλίο σας, αυτές που παραδώσετε στα επιχειρηματικά συμφέροντα, ΔΕΗ, δρόμους, αεροδρόμια και άλλα, τότε που σας έδειξε σαν Σούπερμαν ή Μπάτμαν, δεν θυμάμαι ακριβώς, αυτές κατέρευσαν μέσα στην κακοκαιρία. Ο Σούπερμαν δεν πήγε καλά, κύριε Χατζηδάκη, όπως βέβαια και τα υπόλοιπα που κάνετε σήμερα. Καμιά συγγνώμη από καμιά κυβέρνηση και καμιά μομφή δεν μπορεί να μετριάσει τις βαριές συνέπειες να κλείσει πληγές των εργατικών λαϊκών οικογενειών από την υλοποίηση μιας πολιτικής που όλα τα κόμματα, από όλα τα κόμματα ενταγμένης στην ενιαία στρατηγική της πλουτοκρατίας για θωράκιση της εξουσίας της και της κερδοφορίας της. Η διαχείριση των φυσικών φαινομένων, σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονιάς, γίνεται με κριτήριο τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιλέξιμα έργα, συλλογική του κόστους και του ωφέλους και όχι την προστασία της ζωής. Γι' αυτό και οι βαριές συνέπειες. Κυβέρνηση, περιφερειακές ή δημοτικές αρχές κάθε φορά παρουσιάζουν την ετοιμότητα του μηχανισμού του κεντρικού και τοπικού κράτους και κάθε φορά διαψεύδονται. Και αυτές τις μέρες αποδείχθηκε ότι το κέρδος με την ασφάλεια και την ποιότητα δεν συμβιβάζονται, όπως στο ιδιωτικοποιημένο οδικό δίκτυο εν προκειμένου την Αττική Οδό, την Τενοσέ, τη ΔΕΗ. Όλοι σχεδόν οι δρόμοι στην Αττική, με την πλειονότητα των δημάρχων να στηρίζει και να υλοποιεί την κεντρική πολιτική, ταλαιπώρησαν χιλιάδες ανθρώπους, γιατί η λογική του κόστους και του ωφέλους δεν επιτρέπει δαπάνες για προσωπικό, μηχανήματα, υποδομές συνολικά. Η δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση δεν πρέπει να ξεθυμάνει. Χρειάζεται να γίνει οργάνωση, αγώνας, διεκδίκηση για να έχει αποτελέσματα. Γι' αυτό χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Δήμου της Πάτρας για τη συγκέντρωση αύριο με συμμετοχή εκατοντάδων φορέων της Αττικής. Καλούμε τον λαό να δώσει μαζικό παρόν, να κάνει μομφή σε αυτή την πολιτική, ανεξάρτητα ποια κυβέρνηση την εφαρμόζει, για να μην τρέμει με τα καιρικά φαινόμενα, για να διεκδικήσει τη ζωή και το μέλλον που του αξίζει. Η στρατηγική της καπιταλιστικής ανάπτυξης είναι αυτή που μπαίνει εμπόδιο στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αυτή σαρώνει τη ζωή των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Σε αυτή υποτάσσονται όλα τα κόμματα του κεφαλαίου πλην του ΚΚΕ. Η μια κυβέρνηση χτίζει πάνω στην άλλη το αντεργατικό, αντιλαϊκό μέλλον των εργατικών λαϊκών οικογενειών και ιδιαίτερα των νέων. Το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο δύσκολα ξεχωρίζει τι νος έργο είναι. Έχει τις υπογραφές όλων των κομμάτων του κεφαλαίου για τους μισθούς που έχουν καταρρεύσει και χύνονται κροκοδίλια δάκρυα, είστε όλοι συνένοχοι. Να θυμίσουμε Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου έξω του 2012 μείωσε τον κατώτατο μισθό σε ένα βράδυ 22% και 32% για τους νέους κάτω των 25 ετών. Ο ΣΥΡΙΖΑ το διατήρησε στη θητεία του και στο τέλος το 2019 έδωσε αύξηση αρνούμενος την κατάργηση του εκτροματικού νόμου, την επαναφορά του συλλογικών συμβάσεων του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Αυτό σήμερα υπολείπεται κατά 101 ευρώ από το 2012. Τώρα προτείνει 800 ευρώ, αλλά με διατήρηση του νόμου Βρούτση-Αξιόγλου. Όλοι μαζί, κύριε, απορρίψατε την πρόταση 530 σωματείων που κατέθεσε το ΚΚΕ επανελειμμένος για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας του κατώτερου μισθού στα 751 ως βάση για αυξήσεις. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής? Ένα στους τρεις εργαζόμενους να βγάζουν το μήνα με 345 ευρώ, κύριε. 345, το επαναλαμβάνω. Ο μέσος μισθός να έχει φτάσει στα 785 ευρώ. Και για κάτι και η αργία τελείωσε. 8 η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πριν, 32 ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει βέβαια τώρα η Νέα Δημοκρατία. Οι εργασιακές σχέσεις από το 90, κάθε κυβέρνηση νομοθετούσε ευέλικτες μορφές, ολιγόμενα κακοπληρωμένα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας που ανακυκλώνουν την ανεργία. Το 11ο Γενάρης-Νοέμβρης του 11, οι απολύσεις ήταν, κύριοι, 2.066.741. Όσο και
το σύνολο των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα και οι προσλήψεις ταυτόχρονα αυτό το ίδιο το διάστημα 2.202.000. Η ευελιξία και η μισθή πείνας είναι πλέον μια μόνιμη κατάσταση, δικό σας έργο, όλων σας. Η ακρίβεια ανατιμήσει στα είδη πρώτης ανάγκης με το ρεύμα να οδηγεί σε ενεργειακή φτώχεια και σε δυστυχία αυξάνει το ποσοστό που βρίσκεται κάτω από τα στατιστικά όρια της φτώχειας. Όλοι σας φορακίζεται την πλουτοκρατία με περιορισμό των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών. Στο περιοριστικό πλαίσιο προσθέθηκε ο απεργοκτόνος νόμος Αχτσόγλου. Εμπλουτίστηκε με τον νόμο Χατζηδάκη που το απλό μοίρασμα μιας ανακοίνωσης θεωρείται ψυχολογική βία, προβλέποντας το δικαίωμα στην εργοδοσία, απέτηση αποζημίωσης από το σωματείο και κήρυξη απεργίας παράνομης και καταχρηστικής. Με τον ίδιο νόμο νομοθετήθηκε το δεκάωρο με αποδοχές 8 ώρου, η αύξηση των ωρών υπερεργασίας, των ωρών υπερορίας με ταυτόχρονη μείωση της αμοιβής τους. Λέτε να σας χειροκροτούν οι εργαζόμενοι, κύριε Χατζηδάκη, για αυτό το έργο? Ντροπή σας. Χιλιάδες κρούσματα, εκατοντάδες ασυλωμένοι και οι νεκροί να ξεπερνούν τις 23.000. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ταξικής διαχείρισης της πανδημίας. Οι χώροι δουλειάς, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα σχολεία είναι χωρίς μέτρα με τους εργαζόμενους να βιώνουν τις συνέπειες. Οι εκβιασμοί της εργοδοσίας έχουν απογειωθεί, έχουν πάρει αέρα στα πανιά τους. Πάρε ντεπών και έλα στη δουλειά ή προχθές κόψε το λαιμό σου να έρθεις στη δουλειά με το χιονιά. Στους χώρους δουλειάς δεν τηρούνται ούτε οι στοιχειώδη κανόνες ασφάλειας και προστασίας. Τα εργοδοτικά εγκλήματα είναι καθημερινά. Το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας έγινε δίθεν ανεξάρτητη αρχή, πλήρως εξαρτημένη από τους στόχους της στρατηγικής της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που δεν χωρά εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, συνδικαλιστικές ελευθερίες, δεν χωρά ελέγχους. Διαχρονικά όλα τα κόμματα που παρουσιάζονται κάθε φορά ως σωτήρες έχουν ως πρώτη προτεραιότητα την διεκδικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Στο ασφαλιστικό οι κυβερνήσεις χτίζουν εναλλάξ πάνω στο οικοδόμημα της άλλης. Ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, ο νόμος Κατρούγκαλου, ήταν ο πιο εμβληματικός. Επεκτάθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με το νόμο για τις επικουρικές συντάξεις, με την υλοποίηση διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου τώρα και την περικοπή της λεγόμενης εθνικής, που φτάνει στα 245 ευρώ. Τις επόμενες μέρες φέρνει η Νέα Δημοκρατία νομοσχέδιο για τον ΕΦΚΑ, που αποκαλύπτεται ότι δεν έχει τέλος η επίθεση στην κατεύθυνση ιδιωτικοποίησης συνολικά του ασφαλιστικού. Να, ποιο είναι το έργο σας? Πάνω από 150.000 κύριοι συντάξεις βρίσκονται σήμερα σε κρεμότητα και 125.000 στην επικουρική. Αυτό είναι ντροπή. Το 27% των συνταξιούχων καλύτερα να τα βγάλει πέρα με 470 ευρώ, κύριοι. Το 38% των συνταξιούχων, 1 εκατομμύριο περίπου, παίρνει σύνταξη 580 ευρώ καθαρά. Πού θέλετε να πάνε οι συντάξεις, τέλος πάντων, κύριοι? Θα σταματήσετε? Λίστε, κύριε. Όχι, καθότη, τελειώνω, λίστε. Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Η καταστή ανάπτυξη που όλοι συμπεριδείται ούτε είναι, ούτε μπορεί να γίνει ποτέ ανάπτυξη για όλους, ούτε μπορεί να είναι ειδική. Οι ρυθμοί ανάπτυξης ανεβαίνουν όσο σαρώνονται εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, όσο μεγαλώνει η αδικία σε βάρος των πολιτών. Οι νικηφόροι αγώνες της Ιφούντ Κόσκο δείχνουν τη δύναμη του εργατικού συγκαλιστικού κινήματος και των οργανώσεών του ενάντια στην πολιτική που διαλύει εργατικά ασφαλιστικά δικαιώματα. Οι αγώνες της ΛΑΡΚΟ, τα πετρέλια καβάλα των οικοδόμων, κλείστε, των εργατών υγιής, των τουρισμών, των Χίλτον δίνουν απάντηση. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, στην εργοδοσία και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τελειώστε, κλείστε. Για την εργατική τάξη δεν υπάρχει καμιά ελπίδα αν δεν οργανώσει τον δικό της αγώνα. Τελειώνω, μισό λεπτό. Με ισχυρή αμφισβήτηση της κυριαρχίας του κεφαλαίου του πολιτικού τους προσωπικού. Ναι, δεν μπορεί ναι, να καταδικάζονται σε μισθούς και συντάξεις πείνας. Τελειώνετε και γυρίζετε σελίδες. Όχι, τελειώσατε. Ναι. Τελείωσα. Σε σύγχρονη δουλεία και να παραμένουν ακόμη σε αυτά τα κόμματα που τους θερούν την ευημερία, την ευτυχία. Ναι. Να συμπορευθούν τώρα με το κουκουέ στον δρόμο της ανατροπής της άλλης μορφής οργάνωσης. Εσείς θερείτε όμως από κάποιους συναδέλφους να μιλήσουν.